Παρά την έντονη βροχόπτωση, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να ανέβει σε αγροτικό αυτοκίνητο και από εκεί να απευθυνθεί στους αγρότες που τον υποδέχτηκαν στον μπλόκο της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι. Οι αγρότες παλεύουν για την επιβίωσή τους, τόνισε, συμπληρώνοντας όμως ότι πρέπει να αφήσουν πίσω νοοτροπίες του παρελθόντος. Είναι αδιανόητο, απαράδεκτο ο πρωθυπουργός της χώρας να μην δέχεται να δει τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, τους αγρότες. Και όχι μόνο να μην δέχεται να τους δει, αλλά να φέρνει και τα ΜΑΤ, να δέχεται οποιονδήποτε παρατρεχάμενο στο Μέγαρο Μαξίμου, να παίρνει μαζί του τα λαμόγια που χρωστάνε εκατομμύρια στο δημόσιο, αλλά να μην δέχεται να δει τους αγρότες. Όλα τα αιτήματά σας, τα οποία είναι δίκαια, έχουν σχέση με ένα πράγμα, με το μνημόνιο. Ας μην γελιόμαστε. Διότι οι δανειστές μας θέλουν αυτή η χώρα να μην μπορεί να παράγει. Χωρίς φθηνό ρεύμα, χωρίς φθηνό πετρέλαιο και χωρίς ρευστότητα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα των αγροτών και να μην κρύβεται ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας νοοτροπίες του παρελθόντος, αλλά πρέπει να δούμε ότι η χώρα αυτή για να πατήσει τα πόδια της και να σταματήσει να είναι αποικία χρέους, πρέπει να παράξει. Και όταν έχεις τον αγρότη δούλο στο ίδιο του το χωράφι, δεν μπορεί να παράξει αυτή η χώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τούτη την ώρα είναι η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και βεβαίως να προχωρήσουμε σε ένα ριζικό αναπροσανατολισμό της εθνικής στρατηγικής για την αγροτική οικονομία. Αλλά λύσεις με το μνημόνιο δεν υπάρχουν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν συμφωνούν σε όλα, όμως ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Ενδιαφέρον είχε ο διάλογος που είχε με τον έμπειρο αγροτοσυνδικαλιστή Βαγγέλη Μπούτα για το μείζον ζήτημα για τους Θεσσαλούς αγρότες της εκτροπής του Αχελώου. Αύριο, μάλιστα, εκτός απροόπτου, εκδικάζεται η υπόθεση του Αχελώου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το 1/10 αυτών των χρημάτων θα είχαν σήμερα ολοκληρωθεί έργα αδρευτικά στον Θεσσαλικό κάμπο με μικρά φράγματα και με τη δυνατότητα λιμνοδεξαμενών που θα έδιναν τη δυνατότητα στους αγρότες να ποτίζουν. Το έργο του Αχελώου πλέον με τις τροποποίησεις που έχουν γίνει είναι 100% ιδρευτικό. Και δεν αφορά την άρδευση. 100% ιδρευτικό. Πρέπει να το προσέξετε αυτό. Και πρέπει επιτέλους, και αυτό είναι και ένα στοιχείο που αφορά και τη δυνατότητα το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα να γίνει διεισδυτικό, ανεξάρτητα από τις θέσεις, τις μάχημες και τις επιλογές, απέναντι στην εξουσία και στις κυβερνήσεις, να ζητάτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι μεγάλα λόγια. Αυτό ίσως θα αφορά και εμάς αύριο. Πάντως, και υδρευτικό να είναι, στηρίξη του να γίνει. Και θα δούμε αν είναι υδρευτικό ή και αδρευτικό. Και περιβαλλοντολογικό. Στηρίξτε το, εμείς τα έχουμε αντίρρηση και υδρευτικό να είναι. Αλλά θα δούμε αν έρθει αυτό το νερό. Πάντως ο κάμπος πλημμυρίζει, Βαγγέλη. Το χειμώνα. Και πρέπει, και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ποτίζεται και να ποτίζεται φθηνά. Όχι μόνο να ποτίζεται. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Τον Αλέξη Τσίπρα κέρασαν ελιές και τσίπουρο οι αγρότες σε ένα από τα καταλήματα που έχουν στηθεί στον μπλόκο, ενώ έγινε αποδέκτης παραπώνων από φοιτητές του ΤΕΗ, πρώην εργαζόμενους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας και παραγωγούς πολιτές λαϊκών αγορών. Εκτός από τον μπλόκο της Νίκαιας, να σημειώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί μπλόκο από αγρότες και εκτινοτρόφους στη Μελούνα, αλλά και στον Τύρναβο, όπου έχουν συγκεντρωθεί περίπου 100 τρακτέρ.